Κοιτάγαμε, τα ίδια συζητάμε και τώρα, τα ίδια συζητάμε και του χρόνου. Λοιπόν, εγώ μένω στον Παλαιολόγο Θωμά, 12. Θα μιλήσω για την γειτονιά μου λοιπόν, αφού έτσι μας επιβάλλει το σώμα. Όχι το σώμα. Προχωράμε. Εντάξει. Το κεφάλι, δες. Λοιπόν. Όταν βρέχει και πριν 3 χρόνια και σήμερα, να πάω απέναντι απάνω στο γειτονιό μου, δεν μπορώ. Παλαιολόγο, χωρίς, μιλάμε από κέντρηση. Χωρίς φράδι. Κουβάζει με νερό χοινό και τρέφονται μπροστά στο παιδί μου και σηκώνουν το μανίκι του, χτυπάνε και από τη μαστούρα του, χάνουν και τη δόση που μου πληρώσει. Λοιπόν, οι άρρωστοι άνθρωποι αυτοί να μην χαρακτηρίζουν γιατί άρρωστοι είναι. Λοιπόν, δεύτερο είναι αυτό. Και το τρίτο, το βασικότερο, τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια έχουν κάνει τελεκέντε οι οποίοι ούτε έχουν επιθυμεί ποτέ και πολύ περισσότερο είναι τρύποι. Συγκεκριμένα πάλι στο κομμάτι το δικό μου που είναι μάλιστα και ο φούρνο δίπλα, ο οποίο ήταν γεωκίνη ο άνθρωπο. Φεύγει από τη βρώμα από τα ποντίκια που μαζεύονται από τα σκουπίδια. Τα οποία πήγα και εγώ και η μεθαρά μου και άλλη μια κυρία και κάναμε αίτηση στο Δήμο, δεν ξέρω ποια υπηρεσία είναι, για την αλλαγή των κάδων και μας είπαν ότι αυτό τους πλύνουν. Να πλύνεις ένα κάδο τρίπιο. Δεν υπάρχουν κάδια. Δεν υπάρχουν κάδια. Εγώ θέλω να γίνει θέμα πρώτα συγκεκριμένη, αφού δεν μπορούν λοιπόν να πλύνουν, δεν μπορούν να αλλάξουν, καλύτερα να τους πάρω από εκεί και να πηγαίνουν καθώ να πετάνε σκουπίδια πολύ μακρύτερα. Να πετάνε τα σκουπίδια κάτω και να τα μαζεύουν τα σκυλιά, οι γάτες, οι σερβιέτες, οι παιδικές πάνες, τα οικοσέβες, τα ψάρια. Ήμαρτο, ρε παιδιά, νόμι. Ήμαρτο. Ένα αυτοκίνητο είχε βγάλει ο Δήμος στις αρχές που περνούσε να πει. Ο κάδος ο κλειμένος, κυρία μου. Παρακαλώ, το θέμα της αστυνόμευσης, η δημοτική αστυνομία. Τώρα έμαθα ότι ο φίλος μου Παναγιώτης έφυγε από τη δημοτική αστυνομία, πήγε αλλού. Δεν ξέρω ποιος είναι αντιδημαρχός, είναι και εκεί. Λοιπόν, θα το μεταφέρω και εγώ ιδίως, γιατί χαίρετε είμαστε και παιδικοί φίλοι. Το μεταφέρω και εσάς. Η δημοτική αστυνομία μην βγαίνει μόνο στη Φιλαδελφία και στη Μακάλου για να κόψει κρίση. Στείλουν το κέντρο αστυνομεύσει. Αυτό. Δεν θα κάνουν κάτι τα παιδιά, δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν κάτι, αλλά έστω η παρουσία τους κάτι διαφορετικό θα γίνει. Ευχαριστώ.